Γεια σας αλάνια μου, Παύλος εδώ για Παβάν Gamings με ακόμα μια βιντεάρα για το Call of Cthulhu. Συγκεκριμένα θα κάνουμε το Part 12. Πριν συνεχίσουμε, δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο, να υπενθυμίσω. Στην περιγραφή θα βρείτε όλα τα links για Instagram, να με κάνετε follow ενημέρωση για το κανάλι. Επίσης σε γραφή, οπωσδήποτε να ενεργοποιήσετε καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε βίντεο που ανεβάζω και όταν ανοίγω live. Και Facebook page, συν Steam community, συν Twitter. Γενικά όλα τα social media κάτω στην περιγραφή θα τα βρείτε εκεί πέρα για να ενημερώσετε για το κανάλι. Δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο, πάμε να δούμε την τραγική συνέχεια αυτού του παιχνιδιού. Όπως θυμάστε, στο προηγούμενο part είχαμε βρεθεί σε ένα άκυρο μέρος, το πούμε εδώ, με κάτι σωλήνες, κάτι τέτοια πράγματα που πρέπει μάλλον να βρούμε ένα συνδυασμό, να ενεργοποιήσουμε για να βγούμε από αυτή την ψευδαίσθηση. Λοιπόν, όπως θυμάστε προηγούμενο part, έτσι είχαμε γυρίσει μια ροδέλα. Ξεκίνησε μια ροδέλα να πετάει αυτό πράσινο αέριο που ουσιαστικά μας κάνει όλους ζόμπι στο παιχνίδι. Και τώρα ανοίξαμε και μια δεύτερη και όπως βλέπετε έκανε game save. Πράγμα που σημαίνει ότι πάμε καλά προς το παρόν. Η ερώτηση είναι τώρα. Προφανώς το κεντρικό, αυτός ο κεντρικός μοχλός που ανοίξαμε μόλις τώρα, κάτι κάνει. Αυτό θα έλεγα μόλις τώρα. Τι είναι? Χαμός, κακός χαμός. Ωραία, πρέπει να τρέξουμε εμείς τώρα. Υποθέτω. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα φιαλίδια, έτσι, όλα αυτά τα πράσινα φιαλίδια είναι από αυτό το αέριο το υγρό που μας κάνει ζόμπι. Έτσι προφανώς τα αποθηκεύανε για δεν ξέρω και εγώ τι χρήση να κάνουν. Μάλιστα. Αλήθεια από εδώ, πάμε από εδώ ευθεία. Οπα. Pierce. Fitzroy. Time to hoist the white flag. We're not gonna hurt you. Ο καπετάν Fitzroy. Για όσοι θυμάστε από την αρχή του game. I won't go without a fight. Οπα. You think you're here of your own accord? Stay back, or I'll put a bullet in your head. Hey, νομίζω ότι είσαι εδώ από δικιά σου επιλογή. Our supreme oracle has spoken. You will follow your destiny. What? It is awakened. Our Supreme Oracle Day. Έτσι και προφανώς εννοεί την Sarah Hawkins. Οπα. Παιδιά εδώ κάτι τώρα θα δούμε άκυρο, κάτι τρελό. I see. You cannot escape my awareness. Μάλιστα. Οπ. I followed your wanderings, your choices, your attempts to free yourself from destiny. Λοιπόν, αυτό τώρα στο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο Λεβάιαθαν. Oh my goodness. Ξύπνα λέει και κάλεσέ τον, ανέστησέ τον.
Και τι, τώρα βρεθήκαμε. Τι, σε σπηλιά είμαστε. Νομίζω ότι πλέον είμαστε σε σημείο που το έχουμε χάσει τελείως. Τελείως, όχι πολύ, τελείως. Οπα, game save, ok, καλή φάση. The voice. I can't hear the voice anymore. Δεν ακούω λέει τη φωνή πια. Έτσι προφανώς είναι του Leviathan. Οκ. Και πού πάμε τώρα, οι δύο από ωραία. Προφανώς είμαστε... Είμαστε... Το σημείο που είναι οι άλλοι. You are trapped, λέει, είσαι παγιδευμένος. Keep going, όπα. My God. This way. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε παρεστήσεις. Stand up, walk. Σήκω, λέει, περπάτα. Έτσι, κλασικά μας μιλάει πάλι το υποσυνείδητό μας, όπως καταλαβαίνετε. Και μας λέει σήκω περπάτα. Is somebody there? Hey, who are you? Όπα, κάποιος είναι εκεί. Ποιος? Where am I? Πού είμαι, καλή ερώτηση, πολύ σωστή ερώτηση. Miraculous catch was a trap. Leviathan wanted to be found. Το θαυματουργό λέει δόλωμα ήταν. They have given their lives for a greater purpose. The last. Ψέματα, μάλλον η θαυματουργή Λία σαγωγικά ήταν δόλωμα των Leviathan. Δηλαδή ουσιαστικά ο Λεβάια θα το κάνει όλο αυτό, τι, για να τον κάνουν σάμον. Η Σίλα είναι το καράβι, αν θυμάστε, το πρώτο με το οποίο ήρθαμε στο νησί. Οπα, τι είναι αυτό, το εμείς. Και τι είναι αυτό, πλοκάμια. Έχει φτάσει στο σημείο της τρέλας πραγματικά. It will soon be time, Edward Pierce. You are dead. None of this is real. I saw you dead, as I see you now. Am I crazy too? You survived. Don't you understand? You couldn't die. Α, καλά, η Mary Colden, θυμάστε τη Mary Colden. Until you fulfill your destiny. No one. 9! Στο πάρτε 9 νομίζω. Που την κουκλοποίησε, μουμιοποίησε ο τρολογιατρός. Και τώρα μας δείχνει ότι ζει. Οκ. Γενικά ακούμε ψήθρους φωνές, έτσι είναι. Έχουμε φτάσει στο τέρμα. Silence! Stop! Go away! Stop!
Μάγκες, η φάση είναι τραγική. Don't resist, Edward. They're already dead. There's nothing you can do. Just give in. Απλά λέει παραδώσου. Έχουν πεθάνει, λέει, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Ποιοι έχουν πεθάνει, hello? What happened to me? Sarah. I must go to Sarah. She is the Oracle. She will know what to do. Αυτό που σας έλεγα πριν, η Sarah Hawkins είναι και καλά η Oracle. Ας το πούμε medium έτσι, ξαναβάζει το μέλλον, οπότε... Πρέπει να βρούμε αυτήν. Οκ. Okay. Συγγνώμη, πού ακριβώς πρέπει να πάμε από εδώ. Οπα, δεξιά κάτω έχει κάτι. Οπα, chapter 14. Chapter 14. Alabaster Point ή Alabaster. Ένα από τα δύο. Και έχουμε εδώ πέρα μια ωραίτερη σκαλίτσα που δεν θα την ανέβουμε ποτέ μάλλον. Οκ. Ο Μάγκες, θα σας πω, θα κόψουμε αυτό το πάρτε εδώ. Όπως καταλαβαίνετε, τελειώνει αυτό το πάρτε εδώ. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα είμαστε στο τέλος, δηλαδή είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος. Το επόμενο part θα τελειώσουμε το game, πιστεύω κατά 99%, βασικά κατά 100% σίγουρα θα είναι το τελευταίο, γιατί για να λέει ότι είναι πάνω η Sarah Hawkins και έχουμε φτάσει με τους τρελούς, την Galt και όλα αυτά και είδαμε και το Leviathan, τι σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πριν το τέλος. Οπότε θα κλείσουμε εδώ, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, comment, like, share, κάντε support το βίντεο, κάντε support το κανάλι. Συμπεριγραφή, ξαναλέω, θα βρείτε όλα τα social media, Instagram, κάντε follow, να ενημερώνεστε για το κανάλι πάλι. Εγγραφή, καμπανάκι οπωσδήποτε για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για όταν ανεβάζω βίντεο, όταν κάνουμε live. Και Twitter, Steam Community, όλα αυτά, Twitch, θα τα βρείτε όλα στην περιγραφή. Αυτά από μένα, να πούμε στο επόμενο βίντεο, στο επόμενο live. Τσάγια!